Δήμαρχε, κύριοι πρέσβεις, κύριοι βουλευτέ, κύριοι περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, πόσο όμορφη μέρα σήμερα για τα Χανιά, πόσο ξεχωριστή, πόσο φως εδώ. Το φως υπάρχει και ήρθε και το Ολυμπιακό φως να μας εμπνεύσει περισσότερο. Εγώ πριν ξεκινήσω θέλω να συγχαρώ καταρχάς την παιδική χοροδία. Το μαέστρο ήταν από τις ωραιότερες εκτελέσεις του Ολυμπιακού ύμνου που έχω ακούσει, αλλά και του Ελληνικού ύμνου. Και θέλω να τους συγχαρώ από καρδιάς. Ήταν μοναδική. Μπράβο, παιδιά. Είναι μεγάλη μέρα για τα Χανιά. Η Ολυμπιακή φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι από την αρχαία Ολυμπία με προορισμό το Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Με αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς. Η Ολυμπιακή φλόγα περιέχει ένα παγκόσμιο μήνυμα. Περιέχει τις Ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας πριν από 2.800 χρόνια. Αυτές οι αξίες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, από τόπο σε τόπο, για να εμπνεύσουν τους νέους, γιατί προσδοκούμε ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο πραγματικά μπορούμε να κερδίσουμε μέσω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω εδώ να πω και να διευκρινίσω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν αναβιώθηκαν για να τρέχει κάποιος στα 100 μέτρα στα 9 δευτερόλεπτα, ούτε για να πηδάει το επικοντό στα 7 μέτρα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναβιώθηκαν με το τέλος του Γαλλοπρωσικού πολέμου για να εμπνευστούν οι νέοι στην ιδέα της ειρήνης, της συμφιλίωσης των λαών, της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού. Αυτό ήταν το νόημα που ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν μαζί με τον Έλληνα Δημήτρη Βικέλα εμπνεύστηκαν και αναβίωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Κουμπερτέν έλεγε πάντα ότι χωρίς παιδεία και πολιτισμό οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έχουν αξία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Ολυμπισμός είναι δύο εισάξιοι πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η άθληση, ο άλλος πυλώνας είναι η παιδεία και πολιτισμός. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτές είναι οι ιδέες που μας εμπνέουν. Αυτό το παγκόσμιο μήνυμα που σήμερα κάνει στάση στα Χανιά, στα ιστορικά Χανιά, στην όμορφη πόλη, στην λατρεμένη πόλη των Χανίων και μας εμπνέει πραγματικά για να συνεχίσει το ταξίδι για να φτάσει στο Παρίσι. Τα Χανιά είναι μια πόλη που αγαπάει τον Ολυμπισμό, αγαπάει τον αθλητισμό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 έχουμε 5 αθλητές από τα Χανιά και θέλω πραγματικά να τους αναφέρω προσωπικά, ξεκινώντας με την παγκόσμια πρωταθλήτρια την Άννα Ντουντουνάκη, και θέλω να χειροκροτήσουμε για την Άννα που είναι πραγματικά ένα στολίδι για τον ελληνικό αθλητισμό, είναι ένα στολίδι γιατί ο αθλητής πρέπει να είναι πρότυπο, δεν φτάνει μόνο να κάνει επιτυχίες και ρεκόρ, ο αθλητής πρέπει να είναι και πρότυπο για τα παιδιά. Η Άννα είναι διδάκτορ της νομικής, συνεχίζει τις σπουδές της και πραγματικά λαμπρύνει τον ελληνικό αθλητισμό, λαμπρύνει τα Χανιά, λαμπρύνει τη χώρα μας. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα παιδιά, τους παγκόσμιους αθλητές στη Σκοποβολή που πήραν την πρόκριση, με τον έξοχο προπονητή τον Γιώργο τον Σαλαβαντάκη που πραγματικά κάνει μια μεγάλη δουλειά και πρέπει να το χειροκροτήσουμε γιατί είναι πολύ σπουδαίος, όχι μόνο προπονητής, αλλά κυρίως παιδαγωγός. Γιατί ο προπονητής και το περιβάλλον του αθλητή είναι ότι πιο σπουδαίο υπάρχει, όπως είναι και η οικογένεια. Να αναφέρω λοιπόν τα ονόματα της Εμμανουέλας Κατζουράκη που έφερε τη τάδα εδώ κοντά. Εμμανουέλα, συγχαρητήρια. Είσαι εξαιρετική, θα πας στο Παρίσι. Το Χαλάλα από το Χαλκιαδάκη που είναι και αυτός ένας σπουδαίος αθλητής. Και βεβαίως δύο αθλητές από το Στίβο. Ο Χρήστος Φραντσεσκάκης και ο Μιχάλης Αναστασάκης. Δύο εξαιρετικά νέα παιδιά αθλητές του Στίβου που πήραν το εισιτήριο για το Παρίσι. 5 αθλητές από τα Χανιά, χωρίς να αναφέρω χανιώτες που μετέχουν στα ομαδικά. Αν ανέφερα και αυτούς, θα ανέβαινε ο αριθμός. Είναι λοιπόν μια μεγάλη επιτυχία για τα Χανιά. Πραγματικά ο αθλητισμός είναι συνδεδεμένο με αυτή την πόλη. Τελειώνω, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω να δώσω μόνο ευχές σε όλους. Να δώσω ευχές στους αθλητές για καλούς αγώνες. Να αγωνιστούν σωστά, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες διδάσκουν την ευγενή άμυλα. Θέλω να ενώσουμε τη φωνή μας όλοι για να μεταφέρουμε αυτό το παγκόσμιο μήνυμα. Το μήνυμα της ειρήνης, το μήνυμα της εκεχηρίας.
Δυστυχώς ο κόσμος περνάει δύσκολες μέρες με δύο πολέμους. Ας στείλει λοιπόν η Ελλάδα που γέννησε τις αξίες το μήνυμα και από τα Χανιά προς το Παρίσι, ώστε να ξεκινήσει μια καλύτερη μέρα, μια μέρα ειρηνική για όλους τους λαούς. Αυτό χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γεροί.